Με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο θα συνεχίσουμε. Καθηγητή Πνευμονολογίας και Κεντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής. Τώρα, επανάστε καλά, κύριε καθηγητά, για ακόμη μία φορά που είστε κοντά μας. Να μιλήσουμε για τον κορονοϊό και το πώς είναι η κατάσταση καταρχήν αυτή τη στιγμή επιδημιολογικά στη χώρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βαίνουμε προς το τέλος, λέτε, κύριε Βασιλακόπουλε. Νομίζω ότι είμαστε. Καλημέρα καταρχήν και ευχαριστώ για την πρόσκληση σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης. Mm-hmm. Τα πράγματα πηγαίνουν προφανώς από το καλό στο καλύτερο. Απλά δεν πρέπει αυτό να το λάβουμε σαν μήνυμα ότι πραγματικά τελειώσαμε εδώ σήμερα και ότι πλέον είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε όλοι μαζί τις μάσκες και να ξεχυθούμε στους δρόμους αγκαλιά να γιορτάσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε γιατί το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που προς το παρόν έχουμε δεν είναι επαρκές για να χαλαρώσουμε. Πάμε καλά, θα μπορούσαμε να πάμε στους εμβολιασμούς λίγο καλύτερα και θα το σχολιάσω αυτό. Χρειάζεται ακόμα προσπάθεια και προσοχή μέχρι ότου να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είπατε πριν, να βγάλουμε τις μάσκες και να αγκαλιαστούμε και κάτι τέτοιο θα γίνει εντός του καλοκαιριού ή όχι? Κύριε Ζώνο, αυτό εξαρτάται μόνο από μας. Mm-hmm. Αν προσέλθουμε στα εμβόλια που το κράτος μας έχει εξασφαλίσει, νομίζω ναι, θα φτάσουμε μέσα στο καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, τέλος Ιουλίου. Πάντως, κύριε Βασιλακόπουλε, κύριε καθηγητά, εδώ φαίνεται ότι το πρόβλημα το έχουμε κυρίως σε ηλικίες άνω των 60 ετών. Όπου τρεις στους 10 σχεδόν είναι κατηγορηματικοί ότι δεν θα εμβολιαστούν. Και καταλαβαίνω ότι και από την δημοσκόπηση χθες της ΠΑΛΣ. Από αυτό το 30% που περισσεύει, το 50% είναι σκληροπυρηνικοί ότι δεν θα εμβολιαστούμε. Ναι, εδώ είναι το παράλογο της υπόθεσης, αν μου επιτρέπετε να το πω παράλογο, διότι οι όποιες σπάνιες επιπλοκές έχουν εμφανιστεί με τα εμβόλια, έχουν εμφανιστεί δυστυχώς σε πιο νέους ανθρώπους. Άρα οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας δεν έχουν κάποιο λόγο να φοβούνται. Ούτε είναι δικαιολογία ότι φοβήθηκαν το εμβόλιο της AstraZeneca που είχε συνδεθεί με επιπλοκές, διότι στη μεγάλη πλειοψηφία, εκτός από το κομμάτι 60 με 64 που αρχικά άνοιξε για την AstraZeneca, στη μεγάλη πλειοψηφία αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Pfizer. Κατανοώ, ή της Moderna, που είναι εμβόλιο mRNA που δεν είχαν αυτές τις εξαιρετικά σπάνιες, το ξανατονίζω, επιπλοκές. Κατανοώ ότι ένα μικρό ποσοστό αυτών των ανθρώπων είχε προβλήματα πρόσβασης. Κινητικότητα. Κινητικότητα. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν ερμηνεύει το 30%, έτσι. Θα ερμηνεύει το 3, το 4, το 5%. Δεν μπορώ να είμαι ακριβής. Αλλά πάντως σίγουρα δεν ερμηνεύει το 30%. Και έχει τεράστια σημασία αυτοί οι άνθρωποι να εμβολιαστούν. Γιατί αν φτάσουμε και αποκτήσουμε ανοσία γέλης εμβολιάζοντας τους 18άριδες, μέχρι να φτάσουμε να αποκτήσουμε αυτή την ανοσία γέλης, θα θρηνήσουμε πολλούς ακόμα θανάτους και πολλές νοσηλίες θα έχουμε από ανθρώπους αυτής της ηλικίας που είναι εμβολίες. Αν σε αυτό το κύμα, τώρα που είναι στην καθοδική του πορεία, είχαν εμβολιαστεί όσοι είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν και επέλεξαν να μην εμβολιαστούν, είναι ζήτημα αν θα είχαμε τους μισούς θανάτους και τις μισές νοσηλίες. Τα νοσοκομεία μας είναι γεμάτα με ανεμβολιαστούς ανθρώπους, στη μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δεν επέλεξαν να εμβολιαστούν παρότι μπορούσαν. Ναι. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Βασιλακόπουλε, τελειώνει αυτό το πράγμα? Συμπερδεύουμε? Κοιτάξτε να πείτε, για να τελειώσει ο κορονοϊός παγκόσμια, mm-hmm. θα πρέπει να εμβολιαστεί πρακτικά 70-75% όλη mm-hmm. τη Σιφηλίου. Ναι. Κατανοείται ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των εμβολίων. Άρα θα τη φάμε και αυτή τη χρονιά, έτσι? Αυτή τη χρονιά δεν θα τη φάμε έτσι όπως λέτε. Ναι. Και για να υπάρξει τέταρτο κύμα στην Ελλάδα, πρέπει η Ελλάδα να επιλέξει να μην εμβολιαστεί. Αν εμβολιαστεί η Ελλάδα, μιας και λέτε, εκ των υστέρων, όποια εισαγόμενα... Μιας και λέτε να εμβολιαστεί η Ελλάδα, θέλω να σχολιάσετε μια περίπτωση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνάδελφός σας, αναισθησιολόγος, ανεμβολίαστη, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και βεβαίως την άκτηκαν τα χειρουργία στον αέρα. Ήταν και σε χειρουργία. Αρχίσαν οι εξετάσεις, αναστάτωση. Ιατρός, επαναλαμβάνω. Και έτσι επανέρχεται η συζήτηση, κύριε Βασιλακόπουλε, για το ιατρικό προσωπικό και για το ποσοστό εμβολιασμού του. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τζούνο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι τελείως αντιπιστημονική η προσέγγιση των συναδέλφων που είναι αντιεμβολιαστές, έτσι.
Δεν λέω ότι είναι με κακές προθέσεις. Προφανώς δεν μπορούν, δεν έχουν την εκπαίδευση να ερμηνεύσουν με σωστό τρόπο την ιατρική βιβλιογραφία. Το θέμα της υποχρεωτικότητας ή όχι, νομίζω θα τεθεί σε τελείως διαφορετική βάση μόλις εγκριθεί κανονικά το εμβόλιο της Pfizer μέσα στον Ιούνιο. Η λογική λέει ότι θα πάρει επίσημη έγκριση όπως οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο και οποιοδήποτε άλλο φάρμακο από τον FDA. Όχι έγκριση επίγουσας χορήγησης που έχει τώρα, γιατί υπάρχει δικαιολογία που μπορεί να έχει και κάποια νομική υπόσταση, ότι έχει έγκριση επίγουσας χορήγησης. Σε λίγο θα έχει έγκριση κανονικής χορήγησης, όπως οποιοδήποτε εμβόλιο κάνουμε στα παιδιά μας. Τώρα όμως, αποφασίσει το κράτος, με συγχωρείτε, αν τότε αποφασίσει το κράτος ότι κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών που παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο πρέπει να εμβολιαστούν. Δεν θα υπάρχουν, νομίζω, επιχειρήματα εναντίον αυτή. Ναι, πάντως εδώ πρέπει να πούμε ότι μία κυρία αναισθησιολόγος στο επάγγελμα, επιστήμον, έχει σπουδάσει στην ιατρική, είναι ανεμβολίαστη, το μαθαίνουμε όλοι εμείς και λέμε, ρε παιδιά, δεν εμβολιάζεται γιατρός, θα εμβολιαστούμε εμείς. Κύριε Κουτρανά, να σας πω κάτι. Δυστυχώς, μικρό ποσοστό αρνητών ιατρών ή ανεμβολίαστων ιατρών κάνουν πολύ μεγάλο κακό με το θόρυβο που προκαλούν. Σωστό. Όταν η μεγάλη πλειοψηφία του ιατρικού σώματος, η μεγάλη, πάνω από το 80%, δεν ξέρω που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Κοντά στο 90% νομίζω πλησιάζει. Είναι πλήρως εμβολιασμένο. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαν να λέμε ότι όλοι οι γιατροί είναι καλοί, όλοι οι γιατροί είναι κακοί. Δεν μπορεί να παίρνει όλους η μπάλα. Σωστό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Κύριε Βασιλάκο, να είστε καλά. Πάρα πολύ. Γεια σας.